Καλησπέρα Η Εκατερίνη Σακελαροπούλου είναι η πρώτη γυναίκα που έγινε πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Επιλέγει τον Οκτώβριο του 2018 από την τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μετά από πρόταση του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης του κυρίου Μιχάλη Καλογύρου. Ε, συμπληρώνει σχεδόν 15 μήνες αυτή τη θέση ε, στο Συμβούλιο της Επικρατείας ε, ε, βρίσκεται από το 1982 ε, είναι γόνος δικαστικής οικογένειας από τη Θεσσαλονίκη να σου πω ότι ο πατέρας της ήταν αντιπρόεδρος του Αρίου Πάγου ήταν και στο ειδικό δικαστήριο που είχε δικάσει την υπόθεση Κοσκοτά ενώ μετά από 25 χρόνια και η κόρη του η Εκατερίνη Σακελαροπούλου ήταν σε ένα ακόμα ειδικό δικαστήριο, αυτό που δίκασε το πρώην Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Γιώργο Παπακοσταντίνου. Τώρα, η κυρία Σακελαροπούλου ήταν επί χρόνια πρόεδρο του 3ου και του 5ου τμήματο του Συμβουλίου τη Επικρατεία. Έχει εξειδίκευση, όπω είπε και ο Πρωθυπουργό στο διάγγελμά του, στο περιβαλλοντικό δίκαιο. Μάλιστα, το διδάσκει και από το 2005 στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Επίση, πολλέ φορέ στο παρελθόν βρέθηκε αντιμέτωπη με τον πρώην πρόεδρο του Συμβουλίου τη Επικρατεία, τον κύριο Σάκελαρίου, καθώ με τον συνάδελφό τη, τον κύριο Ράμο, είχαν επικρίνει δίνει διάφορες ενεργειές του, όπως η ματέωση της Ολομέλειας για τις τηλεοπτικές άδειες. Να σου πω επίσης ότι έχει πλούσια συνδικαλιστική δράση, καθώς επί χρόνια είχε διατελέσει γραμματέα τη Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μάλιστα, με ένα πρόσωπο λοιπόν με μακρά νομική και δικαστική εμπειρία, η κυρία Βάσο να σε